Φίλε Δήμαρχε, προχωράμε. Προχωράμε και πάμε λίγο πιο κάτω στον καινούριο δρόμο. Στο δρόμο που δεν έχουν φτιάξει, στο δρόμο που θέλουν να φτιάξουν και πηγαίνοντας προς πύργο, φεύγοντας δηλαδή, περνάμε από τα Σαγέικα. Εκεί θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάλιαρη για την τυπικότητα του χρόνου και της μέρας που πήγαμε να καταγράψουμε το γήπεδο. Πάνω σας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και εδώ το βίντεο. Εδώ, φίλε Δήμαρχε, για άλλη μια φορά δεν υποτιμούμε την ανθρώπινη αξία, δεν ισοπεδώνουμε τα πάντα, αλλά πηγαίνοντας στο γήπεδο των Σαγεϊκών υπάρχει μια δυσάρεστη εικόνα που λέγεται Ρωμά. Δεν είναι ότι έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, τους στηρίζουμε ποικιλότροπα. Και εγώ σε διάφορες άλλες στιγμές της ζωής μας, σε άλλα μέρη της Ελλάδος και πολύ περισσότερο και εσείς σαν δήμαρχος. Αλλά αυτή η εικόνα η οποία παρουσιάζεται δεν είναι μόνο η εικόνα που τη βλέπουμε, είναι και οι κινήσεις που κάνουν οι άνθρωποι το Ρωμά στους φιλάθλους που πηγαίνουν να δουν ένα αγώνα, στους παράγοντες που αφήνουν τα αυτοκινητά τους εκεί, στους ποδοσφαιριστές. Έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι το θέμα μας να τα αναλύσουμε. Όμως η εικόνα αυτή των Ρωμά δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, μπαίνοντας στο γήπεδο, είδα και εδώ ένα πανέμορφο γήπεδο, πανέμορφο από αγωνιστικής πλευράς, που δείχνει ότι έχετε μπει για τα καλά σε αυτό το γήπεδο που λέγεται με φυσικό τάπητα. Θα τα πούμε και πιο κάτω και σε άλλα, διότι δείχνετε ότι το πονάτε αυτό που κάνετε και δείχνετε ότι θέλετε να δώσετε στην τοπική κοινωνία, στα Σαγέικα, στα παιδιά να αναπτύξουν το ταλέντο τους. Και όχι μόνο αυτό, δεν ξέρω αν αληθεύει, όμως θα τα βάλετε και σκεπαστή. Έχουμε τόσο πολύ κόσμο που θα βάλουμε σκεπαστή. Σας ακούω. Τα Σαγέικα έχουν κάνει ένα μεγάλο αγώνα πάρα πολλά χρόνια πριν και πριν από την σημερινή Δημοτική Αρχή, με παράγοντες οι οποίοι αγαπούν, διαθέτουν πολλά χρήματα και από το αστέρημά τους και η προσπάθεια που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια για τον εθνικό Σαγεϊκόν, που έχει μια φοβερή πορεία ο εθνικός Σαγεϊκόν, είναι όπως τα είπατε. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να στηρίξει και έπειτα και από αυτές τις ιδιαιτερότητες που είπατε, γιατί έτσι είναι, το ώστε το γήπεδο των Σαγεϊκών να έχει το στέγαστρο, το σκεπαστό, για να μπορέσει ο φύλαθρος και από τον ήλιο αλλά και από τη βροχή να παρακολουθήσει τον αγώνα με τις καλύτερες συνθήκες. Οφείλουμε να στηρίξουμε τα Σαγέικα και άλλωστε επειδή έχουν μια πολύ μεγάλη και ωραία διαδρομή το τελευταίο διάστημα και από τον πολιτιστικό σύλλογο. Με διάφορες δραστηριότητες. Ακριβώς. Και το λέω λοιπόν γιατί εκεί βλέπουμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε στην πράξη τη συνεργασία όπου Εθνικό Σαγεϊκόν με τον Πολιτιστικό Σύλλογο έχουν άψογη συνεργασία, κάνουν μαζί πολλές εκδηλώσεις για το κοινό καλό και γι' αυτό λοιπόν πέρα από τη σκεπαστή προχωρούμε, ήδη ο εργολάβος έχει κατασταθεί και τον ιστορικό κινηματογράφο του Γκριμπά ανακαινίζεται για χώρο πολιτισμού, για να στεγαστούν οι συλλόγοι και βέβαια για να έχει και τα Σαγέικα αλλά και γενικότερα η Μόβρη και ο Δήμος της Δυτικής Αχαΐας ένα κέντρο πολιτισμού για να μπορέσει να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες μέσα σε ένα χώρο ο οποίος πραγματικά είναι, θα το δείτε κι εσείς στην πορεία, ικανός να φιλοξενήσει πολλές εκδηλώσεις πολιτισμού, να γίνει χώρος συνάθρησης, γιατί είναι πολλές και οι ανάγκες που έχουμε και για αυτόν τον σκοπό. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι εκεί στα Σαγέικα είναι μια δύσκολη ποδοσφαιρική έδρα, πρέπει να το είναι πούμε. Δύσκολη. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Βλέπετε, ο αθλητικός δικαστής τα εντοπίζει, τα εστιάζει όλα. Εμείς χαιρόμαστε που και στα Σαγέικα, σε μια μικρή κοινότητα, σε ένα μικρό χωριό, υπάρχει ένας δήμαρχος που μεριμνεί για τους φιλάθλους, έτσι ώστε εκεί που ήσαντε 200 να γίνουν 300 κάτω από το στέγαστρο για να έχουν μια πιο δυναμική ακόμα ομάδα. Παρουσία. Φεύγουμε τώρα από τα Σαγέικα και πηγαίνουμε μερικά χιλιόμετρα λίγο πιο κάτω, στου Λάπα.
Στου Λάπα, φίλε δήμαρχε, υπήρχε μια ιστορική ομάδα, υπήρχε και υπάρχει, αλλά τα προηγούμενα χρόνια, που λεγόταν Ατρόμητος Λάπα. Μετά από κάποιο διάστημα αδρανοποιήθηκε η ομάδα, επανήλθε η ομάδα στο πρωτάθλημα με την καθοδήγηση, δεν τους ξέρω όλους τους ανθρώπους, ξέρω όμως έναν άνθρωπο ο οποίος με διευκόλυνε, τον κύριο Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος με διευκόλυνε με την έννοια, μου άνοιξε το γήπεδο, γι' αυτό είπα ότι στην αρχή ότι όπου πήγα ήσαντε όλα φυλαγμένα σαν κόρη οφθαλμού, δεν μπορούσες να μπεις μέσα. Εκεί που μπήκαμε μέσα το είπαμε, φορέηκα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το γήπεδο του Λάπα, μια τεράστια έκταση με φοβερές υποδομές για φυσικό κανονικό γήπεδο, με φυσικό βοηθητικό γήπεδο, να μένει αναξιοποιητό τα προηγούμενα χρόνια. Ήρθε για άλλη μία φορά η Δημοτική Αρχή. Συγγνώμη, δεν λιβανίζουμε το Δήμαρχο, δεν με ενδιαφέρει ο Δήμαρχος. Δημοτική Αρχή να επαναφτιάξει, να φτιάξει αυτό πάλι το γήπεδο που λέγεται Λάπα. Με ωραίο τάπητα, το είδαμε, το βλέπουμε, το καταγράφουμε και από εκεί και πέρα θέλω να μας πείτε τους στόχους αυτού του γήπεδου, διότι το βοηθητικό είναι ακόμα πιο μεγαλύτερο από το κυρίως, που προέχει φυσικά το κανονικό. Να μας πείτε, μου έκανε εντύπωση ότι προφυλάσσετε τους φιλάθλους ή τους ανθρώπους γενικότερα που πηγαίνουν εκεί από τη σάπια εξέδρα, σιδερένια εξέδρα, που έχετε κόψει τις εισόδους και ανατολικά και δυτικά, έτσι ώστε να μην ανέβει κανένας και έχουμε και κάποιο ατύχημα. Βλέπετε, έτσι. Ο αθλητικός δικαστής θα παρακολουθεί όλα. Είδαμε στο βοηθητικό που έχετε μεταφέρει όλη αυτή την ανακατασκευή του παλιού τάπητα, του χώματος, και δείχνετε ότι έχετε μπει για τα καλά. Για πέστε μας. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Οφείλαμε και εκεί, όπως είπαμε και προηγουμένως, ώστε στο γήπεδο του Λάπα, στην έδρα του Λαρισσού, ο Ατρόμητος είχε και αυτός μια μεγάλη πορεία και μια μεγάλη ιστορία στα δρόμενα τα αθλητικά. Ο χώρος αυτός λοιπόν, και έπειτα από την διάθεση και την έντονη πίεση του Άγγελου του Αντωνόπουλου, ο οποίος πραγματικά τιμά το ποδόσφαιρο, φορτικός απέναντί σας. Είναι φορτικός και πολύ καλά κάνει, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι κοινό και είναι και καλό. Δεν είναι άσχημο προς ιδιωτική προπάντων παρέμβαση ή συμφέρον. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό για τον τόπο μας. Είναι καλό για τα παιδιά μας. Και αυτή η διέξοδος που δίδεται για την νεολαία μας είναι πολύ σημαντική και τη στηρίζουμε με ενέργειες. Έτσι λοιπόν και στο γήπεδο του Λάπα έγινε αυτή η συντήρηση, αυτή η πολύ σημαντική παρέμβαση, από ό,τι είδατε κι εσείς, από τον ίδιο εργολάβο, όπου φτιάχνει το γήπεδο το δημοτικό της Κάτω Χαΐας. Μάλιστα. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Ο Ατρόμητος Λάπα πλέον θα έχει έναν πολύ καλό χώρο με τις καλύτερες συνθήκες και το βοηθητικό, όπου και εκεί υπάρχουν αρκετές ακαδημίες. Και άλλωστε και το γήπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλες γειτονικές ομάδες για φιλικά, για προπόνηση, για την προετοιμασία που είναι απαραίτητη για να γίνει για όλο αυτό το διάστημα. Η προσπάθεια που κάνει η νέα διοίκηση του Ατρόμητου Λάπα είναι φιλόδοξη. Μάλιστα. Δεν φτάνει μόνο η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, χρειάζεται και η προσπάθεια των ίδιων των ομάδων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της κάθε περιοχής, των ποδοσφαιριστών και των φιλάθλων να διαφυλάξουν όλα αυτά τα οποία φτιάχνει η Δημοτική Αρχή. Ξεκάθαρες κουβέντες, Δήμαρχε. Και οι προηγούμενες διοικήσεις και οι διοικήσεις οι σημερινές κάνουν μεγάλη προσπάθεια με πολλά χρήματα που δίνουν από την τσέπη τους σε μια δύσκολη περίοδο, όπως και ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος των Εθνικών Αγιεϊκών, ο πρόεδρος και τα μέλη, έτσι και ο κύριος Αντωνόπουλος. Και εδώ είχαμε το Σταματόπουλο, το Μάκη στην Αχαϊκή, οι οποίοι έχουν, οι ανθρώποι έχουν επενδύσει πάρα πολλά. Σωστά. Έτσι. Να φύγουμε λοιπόν και από το γήπεδο του Λάπα και να κάνω μια αναστροφή πηγαίνοντας στο γήπεδο του Αλισσού. Του Αλισσού, μάλιστα, το λέω Αλισσού. Δήμαρχε, δεν ξέρω μόνο το θάρρος που την πας στη δουλειά, αλλά στο γήπεδο του Αλισσού
βγήκανε αρκετά πράγματα και έγινε μία επανασπορά και εδώ δείχνει τη δουλειά που γίνεται από το Σπύρο, πώς τον λέμε, τον συνεργάτη σας. Τον κύριο Τραχάλη. Τον κύριο Τραχάλη, Σπύρος, έτσι. Ο οποίος, μην παρεξηγηθώ, με περίμενε. Κύριε Σπύρο μου, συγγνώμη το όνομα Τραχάνης που δεν το θυμήθηκα, αλλά είναι ο άνθρωπος που έχει μια μηχανή, η οποία γυρίζει. Και μου λέει, κύριε Αστερή, εμείς εδώ πέρα σώσαμε την ομάδα πέρυσι, τελευταία αγωνιστική, με τη βοήθεια του Δημάρχου θα κάνουμε τα πάντα, βλέπεις τι γήπεδο έχουμε, υπάρχει μεράκι, υπάρχει όρεξη και θέλω να μου πείτε και το τι γίνεται για το γήπεδο αυτό. Και στο Λέον Αλυσού, στον Άνω Αλυσό, υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια έντονη δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο. Ο κύριος Τραχάνης είναι ο χαρακτήρας του και ο τρόπος λειτουργίας και σκέψης που είναι πάντοτε δραστήριος και ενεργητικός. Και γενικά το χωριό εκεί έχει κατοίκους οι οποίοι αγαπούν, είναι δίπλα στον αθλητισμό, δίπλα στο ποδόσφαιρο, πολλά χρόνια και οφείλαμε εμείς στο γήπεδο του Αλυσού να το συντηρήσουμε, να κάποιες αστοχίες που υπήρχαν να διορθωθούν, ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να γίνει ένα γήπεδο της αξίας που πρέπει και για το Δήμο μας και για τον Αλυσό. Αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η κυρία Αστερή είναι με αγάπη. Είναι με διάθεση για τον αθλητισμό που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι και τα οικονομικά μας, όχι μόνο σε εμάς αλλά σε κάθε Δήμο, είναι αυτή τη στιγμή σε μια δύσκολη κατάσταση. Όμως δεν σας κρύβουμε, έπειτα από την εξόφληση όλων των χρεών που πλησίασαν το ποσό 16.786.000, ούτε αμηδενήσαμε, φύγαμε από τα ενίκια όπου είχε ένα προϋπολογισμό 118.000 και αυτή η οικονομία μας έφερε και είχαμε τη δυνατότητα να γίνουν όλες αυτές οι παρεμβάσεις στους αθλητικούς χώρους που έχουμε υποχρέωση, όπως είπαμε, να στηρίξουμε τον αθλητισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Φίλε Δήμαρχε, λέω φίλε Δήμαρχε γιατί χαίρομαι που κάνουμε αυτή την κουβέντα, χαίρομαι που είστε ειλικρινείς απέναντι στον αθλητικό δικαστή και θέλω να πιστεύω απέναντι στην κοινωνία εδώ στους δημότες σας της Δυτικής Ακαΐας. Ο αθλητικός δικαστής δεσμεύεται ότι θα επισκεφθεί και τα υπόλοιπα γήπεδα του Δήμου σας, αλλά πήγα σε αυτά προεξάχοντος λόγω ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και ήθελα να δώσω μία έμφαση σε αυτά. Θα ήθελα μόνο να μου πείτε για το γήπεδο του Κρίνου τι γίνεται και το λέω αυτό, διότι αυτή η ομάδα δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα λόγω μιας προκήρυξης που απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις. Σίγουρα θέλω να πω ότι μοιράζεστε την ευθύνη με, με την ομάδα, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Μπαίνω όμως στη διαδικασία ότι δεν είναι δυνατόν ένα χωριό, μια περιοχή να θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και να μην κατεβαίνει. Η αιτία, μην παρεξηγηθώ το γήπεδο, η αιτία, τα διοικητικά δεν με απασχολούν. Θέλω να μου πείτε έτσι, μην παρεξηγηθώ, επιτροχάδιν μερικά πράγματα που πρόκειται να γίνουν για τα υπόλοιπα γήπεδα. Θα χαρούμε πάρα πολύ, κύριε Αστερή, να επισκεφτείτε και τα υπόλοιπα γήπεδα για να μάθει και ο κόσμος τι συμβαίνει και εκεί, διότι είναι πολλά στο Δήμο της Δυτικής Ακαΐας. Έπειτα από αυτή την εγκύκλιο όπου βγήκε και τελευταία στιγμή, δεν επιτρέπει σε ξηρό γήπεδο να παίξουν οι ομάδες. Στον Κρίνο, όπου και εκεί γίνεται μια προσπάθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ακόμα δεν έχει γίνει το γήπεδο με χορτάρι. Επειδή ήταν τελευταία στιγμή η απόφαση για να γίνει από ξερό να γίνει σε χορτάρι, δεν είχαμε την δυνατότητα την οικονομική να μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε τώρα σαν Δημοτική Αρχή. Όμως, επειδή είπατε νωρίτερα την κουβέντα όπου τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και στους κατοίκους του Κρίνου ότι εμείς δεν μπορούμε αυτή την προσπάθεια αυτή τη στιγμή να τη στηρίξουμε. Όμως θα στηριχτεί ο Κρίνος. Μάλιστα. Ο Κρίνος θα στηριχτεί όπως η κάθε ομάδα για να μπορέσουμε και εκεί να έχουμε ένα γήπεδο με την κατάλληλη υποδομή για να γίνονται οι αγώνες με τις καλύτερες συνθήκες. Μάλιστα. Και ο Κρίνος είμαστε σε επικοινωνία και με την διοίκηση της ομάδος, ώστε όλοι μαζί, γιατί πρέπει να λέμε την κουβέντα συνεργασία και ενότητα για να τα καταφέρουμε. Δήμαρχε, κατανοητό.
Δεν κάνουμε πολιτική κουβέντα. Όχι, τι πολιτική. Τέλος. Εγώ, ο υποφαινόμενος αθλητικός δικαστής θα επισκεφθεί και τα υπόλοιπα γήπεδα δικαιοδοσίας δυτικής και θα τα συζητήσουμε. Ακριβώς. Πάμε όμως σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό που έχει κάνει, εκτός από την ΑΚΑΙΚΗ, που είναι μια ομάδα πανελλήνιας εμβέλειας, έχετε κάνει κάτι το ξεχωριστό. Δηλαδή, πάμε να δούμε πλάνα από την παραλία της κάτω Αχαγιάς, το ΣΑΟ συγκεκριμένα, όπου αυτή η έκταση του ΣΑΟ έδωσε την δυνατότητα σε ανθρώπους που δουλεύει το μυαλό τους, π.χ. όχι μόνο το δικό σας κύριε Δήμαρχε, της Ένωσης της ΕΠΣ Αχαΐας Διοίκησης Μπαλαφούτη, ανθρώπων που ασχολούνται με το beach soccer και φυσικά με την έγκριση τη δική σας να γίνεται τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα beach soccer και το κύπελο εδώ στην περιοχή του ΣΑΟ. Σε μια μεγάλη έκταση που δεν υπάρχουν τέτοιες εκτάσεις. Δεν κάνουμε διαφήμιση του ΣΑΟ. Είμαι υποχρεωμένος να το πω. Κάνουμε τις υποδομής έτσι ώστε όταν πηγαίνεις να παίξεις ποδόσφαιρο να έχεις εξασφαλίσει τα μέτρα προστασίας των φιλάθλων, αυτοκίνητα, χώρος ψυχαγωγίας, χώρος καλής διεξαγωγής των αγώνων, χώρων πολλών πραγμάτων. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν έτσι ώστε να γίνεται το πρωτάθλημα beach soccer. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπαλαπούτη αλλά και όλων εκείνων που επέλεξαν την κάτω Αχαΐα για να γίνει αυτό το πρωτάθλημα και μια πρωτόγνωρη εμπειρία με πολύ καλές συνθήκες και υποδομές. Το ΣΑΡ διαφημίζεται ο Δήμο της Δυτικής Αχαΐας όπως και άλλες επιχειρήσεις, αλλά όπως είπατε και εσείς δεν έχει να κάνει με τη διαφήμιση, έχει να κάνει με την υποδομή. Έτσι, ακριβώς. Συγκεκριμένου χώρου, όπου χαρήκαμε, ήρθε κόσμος ο οποίος ασχολείται με το άθλημα. Θα μάθατε και από την πρωτοβουλία του Άγγελου Κουτσάμι, που είναι ο μπασκετμπολίστας μας, ο οποίος είναι και διεθνής. Βεβαίως. Που φιλοξενήθηκε ένα πρωτάθλημα στις 23-24 Ιουνίου εφέτος και έγινε και εκεί μια μεγάλη προσπάθεια στο μπάσκετ. Αλλά αγκαλιάζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες διότι αναδεικνύουν, προβάλλουν το Δήμο μας στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε μια παραλία η οποία είναι πολύ καθαρή, είναι πολύ ζεστή και δέχεται πάρα πολλούς λιόμενους τουρίστες και από την ευρύτερη περιοχή. Δήμαρχε, αντιλαμβάνομαι ότι είπαμε αρκετά. Υπάρχει ένας αντιδήμαρχος που είναι πιο ωραίος από εσάς, πιο νεανικός και ακούγεται ότι σας πριονίζει την καρέκλα αγωνιστικά. Δεν το λέω σας πριονίζει δημαρχιακά. Θέλω ένα σχόλιο, επειδή έχω ακούσει τα καλύτερα και έχω προσωπική άποψη για τον κύριο Μπακρά, να μου πείτε δύο κουβέντες. Διότι, φεύγοντας από το γραφείο σας, έχω άλλη ανάκριση για τον κύριο Μπαχρά, ο οποίος Μπαχράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει τα εξωτερικά γεγονότα και θα ανακριθεί για άλλες δραστηριότητες τις οποίες έχει αναπτύξει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας. Ο κύριος Μπαχράς πραγματικά είναι όπως τα είπατε, διότι στην δημοτική μας ομάδα η δημοτική μας ομάδα αποτελείται από ενεργούς και δραστήριους δημοτικούς συμβούλους, αντιδημάρχους, προέδρους οργανισμών. Ο κύριος Μπαχράς, άνθρωπος του αθλητισμού, χρόνια μπασκετμπολίστας στην ιστορική ομάδα Αχαγιά 82. Και επειδή θα σας μιλήσει ο κύριος Μπαχράς περισσότερο για αυτή την πολύ μεγάλη και σημαντική προσπάθεια που γίνεται στο μπάσκετ, όπου ο Δήμος της Δυτικής Αχαΐας έχει 4 ομάδες. Έχει την Αχαΐα 82, τα Αστέρια, τη Δήμη, τον Αχαϊκό, κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα τα σημερινά. Θέλω να ευχαριστήσω τις διοικήσεις, τους παίχτες, όπου και εκεί γίνεται τεράστια προσπάθεια. Είπαμε νωρίτερα για την αθλητική Κυψέλη,
Φανταστείτε την όμορφη άμυλα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ αυτών των ομάδων. Ο κύριος Μπαχράς στηρίζει όλο αυτό το εγχείρημα, ο οποίος γνώστης του αθλητισμού, και άλλωστε δεν είναι τυχαία η επιλογή που έχει γίνει στο πρόσωπό του, και έχει εμπιστευτεί ο Δήμαρχος για τη θέση αυτή, τον Άκη τον Μπαχρά. Ο Άκης, όπως είπατε κι εσείς, είναι χαρά του κάθε Δημάρχου να περιονίζει καρέκλες και κάθε υποψήφιο να ενδιαφέρεται για τα κοινά. Διότι αν δεν διαφερθούν εκείνοι οι οποίοι πρέπει να διαφερθούν, θα διαφερθούν κάποιοι άλλοι που δεν πρέπει. Ο Άκης έχει τη δυνατότητα, έχει την ικανότητα να μπορέσει να προχωρήσει και να πάει πολύ ψηλά. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν στηρίζεται από όλη τη Δημοτική Αρχή και ο Άκης ο Μπαχράς και όλοι εκείνοι που ενδιαφέρονται με πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί όπως έχουμε πει και στην ορκομοσία μας, εμείς δεν κάνουμε κάτι άλλο, κύριε Αστερή, παρά διακονούμε και υπηρετούμε το λαό της Δυτικής Αχαΐας. Μάλιστα. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ στο Δήμαρχο να τα μεταφέρει στους υπολείπους αντιδημάρχους και υποψήφιους πιθανόν αντιδημάρχους για την επόμενη χρονιά, ότι ο αθλητικός δικαστής εστιάζεται στα αθλητικά δρόμενα. Λόμενα, έτσι. Που σημαίνει, εάν, όχι εάν, που θα δούνε την ανάκριση που έκανε ο αθλητικός δικαστής στο Δήμαρχο και στον αντιδήμαρχο, ο καθένας στον τομέα. Μακάρι να υπάρχουν κι άλλα κανάλια και να ανακρίνουν τον κάθε αντιδήμαρχο και δήμαρχο σε όλη την ελληνική επικράτεια με αυτό που κάνει ο αθλητικός δικαστής. Συγγνώμη δήμαρχε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι, αυτή είναι αλήθεια. Τέλος, δεν επιδέχομαι αμφισβήτηση όχι των δραστηριοτήτων του αθλητικού δικαστή, αλλά των δραστηριοτήτων αυτό που έχει ο κάθε άνθρωπος χαράξει και μια πορεία. Ακριβώς. Λοιπόν, χαίρομαι για την συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής. Υποσχέθηκα ότι θα μπουκάρω και στα υπόλοιπα γήπεδα και θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Και να τα ξαναπούμε και να είμαστε και στο χώρο και σε φυσική παρουσία στα γήπεδα. Απλώς, βεβαίως, γιατί χαίρομαι που το προκαλέσατε, διότι εγώ σας είδα όπου και να πηγαίνει η Αχαϊκή εκτός σε σημαντικά αθλητικά γεγονότα και ο πρώτος δημότης, μην παρεξηγηθώ, πρώτος στην ιεραρχία με τίτλους, ήσασταν δίπλα. Τελεία και παύλα. Ο αθλητικός δικαστής τα βλέπει και τα καταγράφει. Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε σαν δήμαρχος, ευελπιστώντας πάντα το καλύτερο, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ο τρόπος να υπάρχει καλυτέρευση σε όλα. Ο εχθρός του καλού το καλύτερο. Ακριβώς. Να με συγχωρέσουν και θέλω να με δικαιολογήσετε στους αντιδημάρχους σας, στους υπολείπους. Μην έχουμε τίποτα προηγούμενα, έτσι. Καταλαβαίνετε και το αθλητικός δικαστής λέει τα πράγματα με μάτους. Και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω το διπορικό μου στον κύριο Μπαχρά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά.